Είναι η τρίτη μέρα δράσεως για τις ημέρες θάλασσες εδώ στον όμορφο Πειραιά, σε αυτό το εμβληματικό θέατρο που ίσως είναι το πιο όμορφο θέατρο στην Ευρώπη, στον Πειραιά μας, τον Πειραιά πολύ αγαπάμε. Θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή για την εμπιστοσύνη και για αυτή την συνεργασία, να μπορούμε να απολαύσουμε αυτό το χώρο, εμείς και οι θεατές. Και θεωρώ ότι αυτές οι δράσεις πολιτισμού είναι πάρα πολύ πετυχημένες, διότι χιλιάδες κόσμου περνά από εδώ, είτε αν σταθούν 10 λεπτά, αν σταθούν μισή ώρα ή όλη μέρα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλος ο Πειραιάς βάζει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος οι μέρες θάλασσας και τις δράσεις πολιτισμού που είναι αφιερωμένες στην ανάδειξη και ενίσχυση του λαϊκού μας πολιτισμού, αλλά και των τεχνών, αφού στο Φουαγέ υπάρχει μια έκθεση με 100 ζωγράφους από διάφορες χώρες του κόσμου, εξαιρετικής πιστότητας και ποιότητας, καθώς και για πρώτη φορά παρουσιάζουμε και τα έργα σε virtual δυνατότητα. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε πάνω από 15 συγκροτήματα παραδοσιακού χορού από διαφορετικές περιοχές, ένα πολύχρωμο θέαμα, πανέμορφο και πάλι με βάση την παράδοση, το λαϊκό μας πολιτισμό, που πάντα θεωρώ ότι ο λαϊκός μας πολιτισμός, η παραδόση, τα ήθη και τα έθιμά μας είναι η πιο σημαντική μορφή εθνικής αντίστασης. Θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που εθελοντικά φοράν την παραδοσιακή φορεσιά, που είναι σήμερα μαζί μας από κάθε γωνιά της χώρας και παρουσιάζουν τη δουλειά τους, μεταφέροντας από γενιά σε γενιά όλες οι ηλικίες. Θα το δείτε σήμερα αυτό το υπερθέαμα, αυτό το πολύχρωμο θέαμα πολιτισμού. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δημοτική Αρχή, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στον Δήμαρχό μας τον κύριο Μόραλη. Συνεχίζουμε το έργο μας, που παράλληλα με το έργο του Ομίλου για την UNESCO για την αντιμετώπιση της φτώχειας, δίνει ένα ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα σε όλη τη χώρα ότι ο Πειραιάς αυτά πρωτοπορεί.